Σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα ή το άλλο, να πάω αλλού. Αλλά από το πρωί είχα ένα αίσθημα ότι θα έπρεπε να έρθω και την παραμονή εδώ, ενώ ήταν αύριο να έρθω εδώ, όπως και θα έρθω να λειτουργήσω. Αυτό το πράγμα δεν μου έβγαινε από το μυαλό μου. Έως ότου το απόγευμα πήρε τον ιερέα στις 5.30 ώρα και του είπα θα έρθω και στον Εσπερινό στην εκκλησία, στον Άγιο Χαράλαμπο Τσουκαλεϊκόν. Και την ώρα του Εσπερινού μας ειδοποιούν από την αστυνομία ότι ευρέθη το λείψανο του Αγίου Χαραλάμπους. Πραγματικά αυτό εμένα με συγκλώνησε. Διότι άλλο ήταν το πρόγραμμα, αλλού ήταν να πάω και αλλού βρέθηκα. Κατά μία παράξενη αίσθηση εσωτερική και δύναμη που με παρακινούσε να έρθω εδώ. Και μάλιστα μου είπε ο ιερεύς, η αστυνομία θα το φέρει τώρα το λείψανο κατά την ώρα του Εσπερινού. Όπερ και έγινε. Την ώρα που εκήρυτο ο πατήρ Προκόπιος, ήλθαν οι αστυνομικοί μέσα στο ιερό και έφεραν το λείψανο. Τους είπα λοιπόν, θα υποδεχθούμε το λείψανο του Αγίου εις την είσοδο του ναού τώρα, με πάσαν επισημότητα. Θα ήθελα να δοξάσω τον Πανάγιο Κύριό μας και τον Άγιο Χαράλαμπο να ευχαριστήσουμε, και τα παιδιά της αστυνομίας, το διοικητή, τον υποδιοικητή που είναι εδώ αυτή τη στιγμή, ο κύριος υποδιοικητής, και τους άλλους άντρες της αστυνομίας και γενικώς την αστυνομία, θα έρθουμε εμείς εκεί σε λίγο, την αστυνομία για το έργο το οποίο κάνει γενικώς και την προσφορά τους πολλάκις με κίνδυνο της ζωής τους, με θυσιαστική κατάθεση της ψυχής τους και με προσφορά μεγάλη και για την εν προκειμένο βοήθεια με τη χάρη του Θεού ώστε να επιστραφεί εδώ το κλαπέν απότμημα του λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος.